Τώρα, όπως ακούσαμε, για να επιστρέψουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, όπως ακούσαμε από τον κύριο Τσιόδρα, έχουμε 3 νέα κρούσματα μόλις στην χώρα μας. Βέβαια, απάντησε και στο θέμα που θίξαμε νωρίτερα με τον συνάδελφο Σταύρο Ραϊλογλου, καθώς τέθηκε ως ερώτηση και εύλογα πώς δηλαδή θα διασφαλίζεται από εκεί και πέρα, εφόσον θα ανοίξει η χώρα μας τα σύνορά της για τους τουρίστες, πώς θα διασφαλίζεται η χμηλάτιση, εφόσον θα επιστρέφουν στις χώρες τους οι τουρίστες, και πώς θα διασφαλίζεται ότι είναι υγιείς όσοι μπαίνουν τελικά στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσιόδρας ήταν πολύ ειλικρινής, λέγοντας φυσικά ότι όλα γίνονται για πρώτη φορά, όλα θα δοκιμαστούν και αν κάτι δεν πάει καλά και όπως είναι επιθυμητό, τότε σαφώς και θα αλλάξει το σχέδιο. Ακόμη μπορεί να αλλάξει και το γεγονός ότι θα γίνουν συμφωνίες με χώρες όπως είναι η Κίνα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και θα τα βλέπουμε τις επόμενες ημέρες με την επικαιροποίηση των όσων ανακοινώθηκαν από το κυβερνητικό επιτελείο εχθές. Από Δευτέρα ανοίγει ούτως ή άλλως και ο χώρος της εστίασης. Θα έχουμε και εκεί το πρώτο crash test. Τώρα πάμε στη Χαλκιδική, καθώς έχουμε και καλά νέα και θετικά νέα. Δηλαδή, όσον αφορά τον τουρισμό, η Χαλκιδική είναι και πάλι η πρώτη περιφερειακή ενότητα σε γαλάζιες σημαίες στη χώρα μας, καθώς ανακοινώθηκε το πρόγραμμα βραβεύσεων ακτών και μαρίνων για την Ελλάδα το 2020. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Ιωάννης Γιώργος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, κυρία Σμυρνή. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη Χαλκιδική που για άλλη μια χρονιά καταφέρνει να πετύχει αυτή την πρωτιά και νομίζω χρονικά δεν θα μπορούσε να συμβεί σε καλύτερη περίοδο, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Σωστό είναι αυτό. Στην κατάλληλη χρονική στιγμή, θα έλεγε κάποιος. Οι καλές ειδήσεις όταν έρχονται και στον κατάλληλο χρόνο έχουν και μεγαλύτερη απόδοση, άμα θέλετε, ας το πω έτσι. Συνεπώς είναι μια εξαιρετική είδηση η οποία έλαβε χώρα σήμερα και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή των γαλάζιων σημαίων, από τους δήμους και τους ξενοδόχους μέχρι και όλους αυτούς οι οποίοι φροντίζουν ώστε να έχουμε τα καθαρότερα νερά, να έχουμε τις ασφαλέστερες παραλίες, να έχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, να δίνουμε μια Χαλκιδική η οποία, αν μη τι άλλο τουλάχιστον, στέκεται πραγματικά σαν στολίδι στο χώρο της Ελλάδας. Και μιλάμε φυσικά όχι μόνο για το χώρο της θάλασσας, γενικότερα. Τώρα το ζητούμενο φέτος είναι να γεμίσουν αυτές οι παραλίες που βραβεύονται, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Ήδη όσον αφορά την εκμίσθωση τμήματων Αγιαλού έχουν κινηθεί οι διαδικασίες από τους δήμους για να ανοίξουν τα παραλιακά καφέ, μπαρ από εβδομάδα και φυσικά περιμένουμε να δούμε στις 15 Ιουνίου τι θα γίνει με τα ξενοδοχεία. Πώς βλέπετε την κίνηση στην Χαλκιδική, τι εικόνα έχετε μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις? Επειδή δεν είναι μονάχα το να περιέρχεται κάποιος στη Χαλκιδική και να βλέπει από μόνος του, όπως κάνουμε εμείς όλοι και η περιφερειακή νομίζω αρχή και η τοπική αρχή, πρώτη βαθμό αυτοδιοίκηση δηλαδή, έχουμε ένα ψηλό καθήκον αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου. Ένα ψηλό καθήκον, γιατί πολλοί βλέπεις τα πρόσωπα, αυτό που έλεγα και νωρίτερα σε κάποιους, βλέπεις τα πρόσωπα όλων αυτών των ανθρώπων όταν τους προσεγγίζεις, την ελπίδα να ακούσουν κάτι καλό. Κάτι που θα τους δώσει κουράγιο να συνεχίσουν, γιατί δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο αυτό που πάμε να πετύχουμε. Είναι δύσκολο γιατί, όπως είπατε κι εσείς λίγα λεπτά πριν, στον κύριο Τσιόδρα απευθύνθηκε συγκεκριμένες ερωτήσεις και είπε τι είναι ένα θέμα το οποίο για πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε και ίσως υπάρξουν και όχι λάθη ή παραλήψεις, αλλά πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε καν σκεφτεί ότι μπορεί να συμβούν, με αποτέλεσμα και κάποιο πισωγύρισμα ίσως να υπάρχει μικρό, θέλω να πιστεύω, και να δημιουργούνται και κάποια προβλήματα από αυτό. Εκεί είναι το κράτος, φαντάζομαι, στη θέση να διαφυλάξει και την ασφάλεια των πολιτών με δράσεις και ενέργειες και βεβαίως των επισκεπτών και να μην προχωρήσουμε σε κάτι το οποίο θα μας βάλει σε περιπέτειες εκ νέου. Στη Χαλκιδική, επομένως, το τελευταίο τουλάχιστον 24ωρο, και μιας και κατέβηκα σήμερα προς την Κασάνδρα, αν και δεν βοηθούσε η μέρα για συναντήσεις λόγω της κακοκαιρίας που επικρατεί, είχαμε πολύ μεγάλη νεροποντή. Ελπίζω όχι και προβλήματα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Να σας πω ότι χτυπάει το καρύδι μας, που λέμε εμείς στη Χαλκιδική. Γιατί φαίνεται πως η κακοκαιρία δεν είναι μια απλή, αλλά και ώρες θα κρατήσει και χτυπάει με ένταση. Επομένως, σας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για το βράδυ που έρχεται.
Και συνεχίζοντας αυτό που έλεγα, συναντήθηκα με αρκετό κόσμο, ο οποίος ετοιμαζόταν εν ώψη και της Δευτέρας, μιλάμε για καταστήματα που πιθανόν θα ανοίξουν, και εν ώψη του καλοκαιριού, μιλάμε για τουριστικά καταλήμματα, των οποίων οι κάτοχοι ετοιμάζονται και αυτοί με τη σειρά τους για αυτό που έρχεται. Όπως είπα, υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει αγωνία. Βλέπουν ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Από την άλλη μεριά όμως, κάποιος ξενοδόχος σήμερα μου είπε, μα δεν είναι τα ξενοδοχεία, δεν τα έχουμε για να μείνουν κλειστά το καλοκαίρι. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες θα πρέπει να ανοίξουμε. Και ήταν καλό αυτό που άκουσα, πραγματικά ήταν καλό. Γιατί πολλά ακούγονται τελευταία ότι δεν θέλουν να ανοίξουν για τον ένα λόγο, για τον άλλο λόγο. Είναι δύσκολα τα πράγματα και για αυτούς, θα πρέπει να τα αντιληφθούμε. Περιμένουν πολλές χιλιάδες εργατικά χέρια να βρουν δουλειά αυτή τη χρονική στιγμή. Και τα χέρια στον τουρισμό, όπως είπα, μπορεί να είναι εκατοντάδες χιλιάδες, είναι όμως επίσης και πάρα πολλοί αυτοί που περιμένουν και είναι δορυφόροι επιχειρήσεις στο κομμάτι αυτό της τουριστικής ανάπτυξης. Καταστήματα, εστιατόρια, όπως είπατε, beach bar, καφετέριες, εποχικά όλα, τα οποία περιμένουν από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο να βγάλουν τα προστοζήν της υπόλοιπης χρονιάς. Συνεπώς, μια καθολική απραξία θα τους οδηγούσε όχι σε τέλμα αλλά και οικονομικό μαρασμό, αλλά σε πολύ πολύ δυσκολότερες καταστάσεις. Έστω και η λειτουργία τους κατά τα 2/3 ή το μισό για την τουριστική χρονιά σημαίνει για αυτούς πάρα πολλά. Αυτό που επομένως που διαπίστωσα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν πώς και πώς να δουν τα επόμενα βήματα και της κυβέρνησης, πολύ περισσότερο όμως τους απασχολεί πλέον και το τι θα γίνει εκτός Ελλάδος, γιατί αναγνωρίζουν πως εξαρτώνται εν πολλοίς από τις αποφάσεις των άλλων χωρών της Ευρώπης και όχι μονάχα της χώρας. Κύριε Γεωργό, είδατε με την εστίαση στην Κασάνδρα τι γίνεται, βλέπετε προβληματισμό, έχουν πάρει τις μεζούρες στο χέρι και μετράνε τις αποστάσεις, τα τραπεζοκαθίσματα. Είναι και σε πολλά σημεία περιορισμένη η χώρα στη Χερσόνησο της Κασάνδρας. Ναι, μην ξεχνάμε ότι τα χωριά μας είναι παραδοσιακά χωριά, μικρά χωριά. Οι χώροι στους οποίους αναπτύσσονταν τα τραπεζοκαθίσματα ήταν συγκεκριμένοι. Τώρα, για παράδειγμα, την Άφητο, ας πούμε, δεν μπορώ να τη φανταστώ με αποστάσεις, να τηρούν αποστάσεις μεταξύ τους. Από μόνη της είναι ένα χωριό που συγκεντρώνει τόσο κόσμο που ένας πέφτει πάνω στον άλλον σε έναν απλό περίπατο. Σωστό είναι αυτό που λέτε, έτσι είναι. Ή το Πευκοχώρι, ή τη Χανιώτη. Ακριβώς. Σκεφτείτε την παραλία του Πευκοχωρίου, της Χανιώτης, πώς να δώσεις σε κάποιο κατάστημα το οποίο βρίσκεται μπροστά στην παραλία περισσότερο χώρο όταν ένθεκα εκεί δεν βρίσκονται άλλα δυο καταστήματα της ίδιας τέτοιας μορφής. Επομένως δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Φαντάζομαι όμως ότι μέσα από τη διαδικασία της ορθής επιλογής ο καθένας από αυτούς ξέρει πώς να κινηθεί, ξέρει αν μπορεί να τα βγάλει πέρα και ανάλογα θα πράξει. Θέλω να πω πως και οι καταστηματάρχες γνωρίζουν πως δεν έχει τη δυνατότητα η τοπική αυτοδιοίκηση να τους δώσει τεράστιο χώρο γιατί δεν υπάρχει. Και η τοπική αυτοδιοίκηση όμως πρέπει να ξέρει και ξέρει, πιστέψτε με, γιατί το συζητάμε με τους δημοτικούς άρχοντες, πώς να κινηθεί ώστε να είναι πολύ πολύ πιο ελαστική όχι απέναντι στον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων, αλλά στην παραχώρηση που ετησίως γίνεται απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Να θυμηθούμε ότι κάθε καλοκαίρι ταλαιπωρούνται μέχρι και τον Ιούλιο μήνα ίσως πολλοί εξ αυτών οι οποίοι θέλουν να νοικιάσουν χώρους είτε από το Δήμο είτε από την ΕΤΑΒ είτε από κάποιον άλλο φορέα του Δημοσίου, βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση γιατί έχουμε το συνεχής έλεγχος των οργάνων είτε είναι το Λιμεναρχείο είτε είναι η αστυνομία είτε είναι οι δημοτικές αρχές και από την άλλη μεριά ένα δυσκίνητο κράτος το οποίο με γραφειοκρατικές διαδικασίες τεράστιες τους βάζει εμπόδιο στη λειτουργία τους. Συνεπώς, τη φετινή χρονιά βλέπω ένα διαφορετικό πνεύμα αντιμετώπισης και από τη μία πλευρά και από την άλλη, δηλαδή και αυτών οι οποίοι διεκδικούν το χώρο και αυτών που τον παραχωρούν, να βρουν γρήγορα συνενετικά λύσεις σε προβλήματα που υπάρχουν, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Τώρα, θα μου επιτρέψετε μία παρένθεση, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Τα σπασμένα της περσινής χρονιάς όμως θα τα πληρώσουν. Γιατί από ό,τι μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, τα πρωτοδικεία άνοιξαν, οι μηνύσεις έφτασαν για εκτέλεση και μόλις ανοίξουν θα πρέπει να σφραγιστούν κάποια καταστήματα που έχουν περσινές αμαρτίες. Αυτό και αν δεν είναι πάλι. Έτσι είναι. Και έρχεται, είναι ένα ζήτημα που, όπως είπαμε προηγουμένως, μια καλή είδηση όταν είναι στην κατάλληλη στιγμή
έχει και πολύ μεγάλο θετικό αποτέλεσμα. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Ναι. Ενώ θα έπρεπε να έχουν λήξει όλα αυτά και να ετοιμάζονται οι άνθρωποι ανάλογα για το πώς θα ανοίξουν, μπαίνουμε σε μια διαδικασία του πόσες μέρες θα κλείσουν και πότε θα κλείσουν. Δύσκολο επίσης και για τον ένα και για τον άλλον. Εδώ δεν ξέρω αν θα έπρεπε να υπάρξει, παραδείγματος χάρη, αναστολή εργασιών για κάποια τέτοια καταστήματα σε χρόνο, αν όχι λειτουργίας τώρα στην παρούσα φάση, αλλά προς τα πίσω. Δεν είναι ένα θέμα που δεν το γνωρίζω καθόλου, να το πω, εάν γίνεται. Ή, εν πάση περιπτώσει, εάν τύχει σε κάποιους εξ αυτών στην παρούσα φάση να παραμείνουν κλειστοί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε, όπως είπα, η χρονιά για αυτούς θα είναι ολοκληρωτικά χαμένη με ό,τι αυτό σημαίνει για την πορεία της επιβίωσής τους. Είναι δύσκολα, είναι δύσκολα, είναι μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη. Με επιμέρους θέματα και προνιούντα τα οποία αναφύονται συνεχώς και προσπαθούμε να λύσουμε ό,τι γίνεται. Πάντως, αν όχι όλα τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, και να ολοκληρώσουμε αυτό, φέτος νομίζω ότι είναι η πιο μεγάλη ανάγκη για την ενίσχυση του χώρου της υγείας στη Χαλκιδική. Και μιλάω συνολικά, γιατί εδώ θα χρειαστεί φέτος. Ελπίζουμε όχι βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ετοιμότητα και στα κέντρα υγείας και στα περιφερειακά ιατρία και στο νοσοκομείο και στο ΕΚΑΒ πάνω απ' όλα. Φέτος πρέπει να δείξει η Χαλκιδική ένα πολύ καλό πρόσωπο στον χώρο της υγείας. Πάντα λέγαμε ότι ο επισκέπτης, ο τουρίστας, αυτό που θέλει πρωτίστως να έχει είναι να νιώθει, μάλλον είναι η ασφάλεια. Ότι βρίσκεται σε έναν χώρο ο οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή να του παρέξει ασφαλώς υπηρεσίες οι οποίες θα του διασφαλίζουν την υγεία του. Έτσι λοιπόν κάνουμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό κατά τα προηγούμενα χρόνια, παρά τις ελλείψεις και τις δυσκολίες, να έχουμε ένα ΕΚΑΒ λειτουργικό σε επίπεδο νομού με αυτούς τους τρόπους που εφευρίσκαμε κάθε φορά, γιατί πραγματικά το εφεύρισε πρόκειτο, είτε τη χρηματοδότηση μέσω του τουριστικού οργανισμού, είτε τη φιλοξενία από την πλευρά των ξενοδόχων ή των καταλυμάτων και τη στήριξη τη σύντηση αυτών των ανθρώπων από εμά. Τέλος πάντων, βρίσκαμε έναν τρόπο λειτουργία τουλάχιστον σε επίπεδο κοινωνία. Θα γίνει αυτό φέτος, γνωρίζετε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε διατεθειμένοι. Αν δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε διαφορετικά, να το κάνουμε εκ νέου. Βεβαίως, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό που θα πω όμως, επειδή καθημερινά βρίσκομαι και με τον διοικητή του νοσοκομείου Χαλκιδικής και να τον ευχαριστήσω δημόσια από το Βήμα της τηλεόρασης για αυτά που κάνει, κάνει μια εξαιρετική δουλειά στη Χαλκιδική. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τέτοιες προσπάθειες. Να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια ανάπλασης και ανακατασκευής της παλιάς παθολογικής κλινικής. Στο νοσοκομείο Χαλκιδική, με πολύ πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτό και της περιφερειακής ενότητας. Είμαστε στη διαδικασία να βρούμε τρόπο χρηματοδότησης για να μπορέσουμε να τη στήσουμε εκ νέου, μιας και με τον COVID πλέον περιορίστηκαν οι χώροι των άλλων κλινικών, προκειμένου να γίνει η αίθουσα των πτέρυγα των COVID-19. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι το νοσοκομείο ήδη και εξοπλισμένο διαφορετικά από οποιαδήποτε άλλη χρονιά είναι, πολύ καλύτερα δηλαδή, και ανθρώπινο δυναμικό έχει τούτη τη χρονική στιγμή και έτοιμο είναι να παρέχει κάθε είδους υπηρεσία. Τα αγροτικά ιατρία, από την πληροφορία που έχω, από την πληροφόρηση μάλλον που έχω, από τους δημάρχους, σαφέστατα κάνουν προσπάθεια και οι ίδιοι, βλέπουν μια κίνηση που γίνεται στο Δήμο Αριστοτέλη και όχι μόνο, να έχουν καλύτερη εικόνα από τα προηγούμενα χρόνια. Τα κέντρα υγείας που είναι δορυφόροι του νοσοκομείου επίσης βρίσκονται σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι πριν. Άρα, εάν συμβάλλουμε κι εμείς και το ΕΚΑΒ λειτουργήσει όπως θα πρέπει να λειτουργεί σε επίπεδο νομού, έχω την εντύπωση πως θα έχουμε μια πολύ πολύ καλύτερη υγειονομική κατάσταση στο νομό Χαλκιδικής από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Είναι σημαντικό, όπως είπατε, γιατί τούτη ειδικά τη χρονική στιγμή είναι ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο εφόδιο για αυτούς οι οποίοι θέλουν να προβάλλουν το νομό τους. Και για εμάς, επομένως, θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Θα πρέπει να γίνει γρήγορα ό,τι να γίνει. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα να έχετε. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ένα απόσπασμα αυτών. Σήμερα το μεσημέρι, ο κύριος Πέτσας αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ανακοίνωσε το άνοιγμα των ΕΚΔΑΠ για άτομα με αναπηρία και παρέπεψε πλέον στην ερχόμενη εβδομάδα για θέματα όπως η λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων και άλλα τέτοια ζητήματα. Για να μπορέσει ο ιδιωτικός τομέας να αντέξει, δεν αρκεί όμως μόνο η στήριξη της εργασίας. Χρειάζεται ελάφρυνση των φορολογικών βαρών και χορήγηση ρευστότητας. Κάνουμε και τα δύο. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση επεκτείνει τη δυνατότητα αναστολής πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
επεκτείνει το δικαίωμα αναστολής σύμβασης εργασίας. Επεκτείνει την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Επεκτείνει την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών. Συνεχίζει τη μείωση των ενοικίων στο σύνολο των πληττόμενων επιχειρήσεων. Ολοκληρώνει την καταβολή του πρώτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής, για την οποία περισσότερες από 53.000 επιχειρήσεις, κυρίως μικρές και μεσαίες, οριστικοποίησαν την αίτησή τους. Προχωρά τα εργαλεία της επιδότησης επιτοκίου, των εγκυδοτικών μηχανισμών και της διαμόρφωσης ενός νέου θεσμικού πλαισίου για πιστώσεις σε μικρές επιχειρήσεις. Για την περίοδο 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2020 μειώνεται ο ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 13%, στο καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά από το 24% στο 13%, στα εισιτήρια των κινηματογράφων από το 24% στο 13%. Εκπίπτουν οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που θα πραγματοποιηθούν από 1η Σεπτεμβρίου από τα καθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προς αυξημένες κατά 100% έναντι 30% που είναι σήμερα. Δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο ανάπτυξης στοχευμένων πολιτικών υποστήριξης του δυναμικού αυτού οικοσυστήματος. Δίνονται κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν επενδυτικά κεφάλαια για νεοφυείς επιχειρήσεις, με τη μορφή εκπτώσεων φόρου επί του ποσού που επενδύεται. Δρομολογείται πρόγραμμα στο οποίο το κράτος θα επιδοτεί για ορισμένο χρονικό διάστημα σημαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων όσων πλήττονται από τις συνέπειες του κορονοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη την πρώτη τους κατοικία. Επίσης, στο μέτωπο της ρευστότητας, βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις με τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών Αρχών και της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που φτάνουν στο 1,88 δισεκατομμύρια ευρώ και με τη μόχλευση θα προσθέσουν έως το τέλος του χρόνου άλλα 5 δισεκατομμύρια ευρώ στην πραγματική οικονομία. Συγκεκριμένα, από χθες οι επιχειρήσεις έχουν ξανά τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση στο Ταμείο ΤΕΠΗΧ 2 για τα δάνεια που δίνει η Αναπτυξιακή Τράπεζα για κεφάλαιο κίνησης με μηδενικό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια και μηδενικό επιτόκιο στο 40% του κεφαλαίου της συμμετοχής ΤΕΠΗΧ 2 για την υπόλοιπη διάρκεια. Λόγω της μεγάλης συμμετοχής, η μόχλευση από το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το αργότερο, μέχρι τις αρχές Ιουνίου, ξεκινά το εγκυδοτικό ταμείο ύψος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο με τη συνολική μόχλευση ρευστότητας μέσω του τραπεζικού συστήματος φτάνει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, με εγγυημένο το 80% του δανείου για όλες τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, αρχίζουν και τρέχουν διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών για έργα σε ενέργεια, κυκλική οικονομία και κρίσιμες υποδομές, με αναμενόμενη μόχλευση έως 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγχρηματοδότηση μαζί με εμπιστοτικά ιδρύματα σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Συνεπενδυτικό κεφάλαιο για equity για προσέλκυση ξένων θεσμικών επενδυτών με στόχο τη χρηματοδότηση γρήγορα αναπτυσσόμενων ελληνικών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι οι ευρωπαϊκές αρχές έδωσαν έγκριση για πρόσθετη ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυξήθηκε έτσι το περιθώριο για φορολογικές απαλλαγές αλλά και για ρευστό χρήμα σε επιχειρήσεις που υλοποιούν αναπτυξιακά σχέδια περισσότερο από το 100%. Ο πρώτος κύκλος έληξε και θα εγκριθούν περίπου 2.000 αιτήσεις, δηλαδή σχεδόν όλες. Δρομολογήθηκε ο νέος κύκλος για τη γενική επιχειρηματικότητα ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ και για την επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ. Από το Μάρτιο μέχρι σήμερα εγκρίθηκαν 4 νέα έργα συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ύψους 365 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τον Ιούνιο δημοπρατούνται 8 έργα ΣΔΙΤ ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Επίσης, έχουν εγκριθεί νέες στρατηγικές επενδύσεις ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ ως το τέλος του χρόνου, καθώς και νέες στρατηγικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Μπαίνουν επίσης σε άμεσο προγραμματισμό 40 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δημιουργείται μηχανισμός ορίμανσης των έργων, όπως ακριβώς πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της ορίμανσης των μελετών και της υλοποίησης των έργων και της ταχύτερης απορρόφησης όλων των χρηματοδοτικών πόρων.
Όλα αυτά τα εργαλεία ρευστότητας πάνω στο θεμέλιο της εμπιστοσύνης χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια που μετασιώνονται σε δουλειές και εισόδημα φέρνοντας βιώσιμη ανάπτυξη στον τόπο. Και ακριβώς επειδή είναι τόσο σημαντικά αυτά τα εργαλεία, δημιουργούμε παρατηρητήριο ρευστότητας που θα παρακολουθεί την πορεία διανοιοδότησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες. Όσον αφορά τον τουρισμό, το σχέδιο της κυβέρνησης θέτει 5 προτεραιότητες. Την ασφάλεια των εργαζομένων, το σεβασμό στους επισκέπτες μας, την ενίσχυση των δομών υγείας στους τουριστικούς προορισμούς, τη στήριξη των επιχειρήσεων και τη συνεργασία με την κοινωνία, τους εμπλεκόμενους φορείς και την παγκόσμια κοινότητα. Το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης καταγράφει 4 σταθμούς. Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, ξεκινά το Yachting. Την Παρασκευή, 1η Ιουνίου, ανοίγουν τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας και οι χώροι κατασκήνωσης. Την Δευτέρα, 15 Ιουνίου, ανοίγουν όλα τα υπόλοιπα καταλήμματα και ξεκινά το πρώτο στάδιο απελευθέρωσης των ταξιδιών στην Ελλάδα για επισκέπτες από άλλες χώρες. Την 1η Ιουλίου θα υπάρξει πλήρης απελευθέρωση για τις αφίξεις από το εξωτερικό και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας. Σε ό,τι αφορά τώρα την προστασία της υγείας εργαζομένων και επισκεπτών, προχωρούμε στον υποχρεωτικό ορισμό συνεργαζόμενου γιατρού με κάθε κατάλημα ως το πρώτο σημείο αξιολόγησης. Αντιστοίχως, ορίζεται συντονιστής από το κατάλημα για την διαχείριση περιπτώσεων κρουσμάτων. Για την περίπτωση που χρειαστεί επιχειρησιακή αντιμετώπιση κρουσμάτων, έχει προβλεφθεί η δημιουργία ειδικών χώρων καραντίνας. Η δημιουργία αυτή θα είναι σε επίπεδο περιφέρειας ή σε επίπεδο νησιού. Τέλος, ο μηχανισμός θα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος για διακομιδή ασθενούς σε δομή υγείας, εάν αυτό κρυθεί απαραίτητο. Ειδικά για τους μικρούς νησιωτικούς προορισμούς, το σχέδιο επανεκκίνησης του ελληνικού τουρισμού προβλέπει πρόσθετες παρεμβάσεις. Σημειώνεται ότι θα δοθεί η μέγιστη προσοχή στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων για τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων και τη μεταφορά των επισκεπτών. Σε ό,τι αφορά τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σήμερα πραγματοποιείται στη Βουλή ειδική συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σε αυτή θα συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα άτομα με αναπηρία στη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού. Τα μέλη της Υποεπιτροπής θα ενημερώσουν ο κ. Γεραπετρίτης, Υπουργός Επικρατείας, η κ. Μιχαηλίδου, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο κ. Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία της ΕΣΑΜΕΑ. Επίσης, σας ενημερώνω ότι στην Επιτροπή των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας συζητήθηκε το άνοιγμα και οι προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για ΑΜΕΑ, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, των Παιδικών Βρεφικών και Ευρωφωνηπιακών Σταθμών και των Κατασκηνώσεων Κρατικών και Ιδιωτικών. Κατά τη συζήτηση, δόθηκε προτεραιότητα στις ανοιχτές δομές για ΑΜΕΑ, δεδομένου ότι η αποστέρησή τους, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, από υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, εργοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, κοινωνικοποίησης και ο προσωρινός ενδεχομένος εγκλεισμός τους επιδρά αρνητικά στην ψυχοσυναισθηματική τους υγεία. Συμφωνήθηκε επομένως να ανοίξουν τα ΚΔΙΦ για ΑΜΕΑ και τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα με συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα σέβονται τις οδηγίες του ΕΟΔΗ ως προς τις αποστάσεις, τη δυναμικότητα, την εκπεριτροπής λειτουργία, τα μέτρα προστασίας των συνοδών και άλλα τα οποία θα καθοριστούν τις επόμενες ημέρες. Τα ΚΔΑΠ, η παιδική, βρεφική και ροφονιπιακή σταθμή θα ακολουθήσουν την εξέλιξη των δημοτικών σχολείων, εφόσον αυτά ανοίξουν στις αρχές Ιουνίου. Επί του θέματος αυτού θα υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες, όπως και για τις κατασκηνώσεις κρατικές και ιδιωτικές.